Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το C-News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση και να δούμε όλες τις εξελίξεις με το κύμα της ακρίβειας που ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης και γενικότερα ποια είναι η κατάσταση που υπάρχουν και με τις συλλογικότητες που αντιδράνε σε αυτό που βιώνουμε όλοι μας και το νιώθουμε στην τσέπη μας με την άνοδο των τιμών σε αγαθά προϊόντα και υπηρεσίες. Σφοδρή σύγκρουση για την λειτουργία ελαφροεντύπων τη Κεφορία Νοβάρτη και τη διαφθορά είχαν στην Ολομέλεια τη Βουλή οι Μάκη Βορύδη και Γιάννη Ραγκούση. Σε αιτία για την μετοπική του Υπουργού Εσωτερικών και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπιση τη Διαφθορά αλλά και τροπολογία που επιχειρεί τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία του τύπου αναφορικά με την αστική ευθύνη των ιδιοκτητών. Ο κ. Βορύδη εξήγησε αρχικά πω το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει αστική ευθύνη για του ιδιοκτήτε μέσων μαζική ενημέρωση, εκδότε ή διευθυντέ σύνταξη, για να προσθέσει ωστόσο ότι ορισμένοι ιδιοκτήτε καταφέρουν να εκμεταλλευτούν νομικά κενά για να αποφύγουν την ανάληψη ευθύνη όταν καταδικάζονται για προσβολή τη προσωπικότητα ή για συκοφαντία. Εμεί τον φυγόμενο πολίτη θέλουμε να τον προστατεύσουμε. Παραβιάζουμε την ελευθερία του τύπου. Αλήθεια το λέτε. Στο μυαλό σας δηλαδή η ελευθερία του τύπου είναι η ασυδοσία της προσβολής και της συκοφαντίας. Είναι η χειδεολογία. Είναι η λάσπη. Ερχόμαστε λοιπόν και φέρνουμε απολύτως εύλογες και σταθμισμένες και μετριοπαθείς ρυθμίσεις. Από την πλευρά του, ο κ. Ραγκούση υποστήριξε ότι η τροπολογία επιχειρεί την φήμωση του τύπου που προσπαθεί να αποκαλύψει την διαφθορά. Ενώ σε άλλο σημείο, είπε, είναι στο μυαλό σας μια ρηπαροφυλάδα, το μακελιό και εσείς φέρνετε μια οριζόντια ρύθμιση. Στοχοποιείτε όλο τον τύπο, γιατί δεν βάζετε μέσα και τα site. Διάλογο για αυτή την τροπολογία κάνατε. Διάλογο για αυτή την τροπολογία κάνατε με τις ενώσεις των ιδιοκτητών του τύπου. Κάνατε. Πρώτο ερώτημα που αν πάρετε το λόγο θα απαντήσετε. Δεύτερο ερώτημα, με τις ενώσεις των δημοσιογράφων κάνατε διάλογο για αυτή την τροπολογία. Τρίτη ερώτηση, αυτή την τροπολογία την καταθέσατε σε κοινωνική διαβούλευση. Τη φέρατε χτες νύχτα. Για να επικαλεστείτε τι, ότι την κάνετε έχοντας στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη ρηπαροφυλάδα που προφανώς όλοι έχουμε. Και αν είναι αυτό το μοναδικό στο μυαλό σας, έτσι κάνετε μια οριζόντια ρύθμιση για όλο τον τύπο. Όταν η συγκεκριμένη ρηπαροφυλάδα, το μακελιό, που πιθανόν θα ονομάσετε και εδώ, εκπέμπει τους ρήπους της και μέσα από το διαδίκτυο. Κύριε Βορύδη, ναι ή όχι? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημεριδών Αθηνών εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την επιλογή της κυβέρνησης χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, όταν μάλιστα πριν μια εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είχε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό χωρίς να λάβει κάποια επίσημη ή έστω κάποια ανοίξη για τις κυβερνητικές προθέσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αντιμετωπίζει το θέμα αποσπασματικά και ανεπαρκώς. Η τροπολογία της κυβέρνησης καταργεί το νομικό καθεστώς που ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες αλλά μόνο για όσες εκδίδουν εφημερίδα, ταυτίζοντας το εταιρικό προφίλ με τα φυσικά πρόσωπα. Από τον νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες εξαιρεί μόνο τις εφημερίδες, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα, ενώ με έναν τρόπο θέτει στο στόχαστρο αντιπολιτευτικές εφημερίδες. Η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίστηκε και το μεσημέρι της Τετάρτης στο πλαίσιο της συζήτησης πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει το πακέτο με τα νέα μέτρα. Πρόσθετο φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας προανήγγειλα από τη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι θα προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος των εταιριών ενέργειας από τη ΡΑΕ από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα. Οι τιμές νέα υπό προϋποθέσεις μπορούν να τεθούν υπό προσωρινό έλεγχο. Γιατί αφορούν τελικά τους πολίτες και όχι τις εταιρείες. Ενώ και οι τελευταίες έχουν υποχρέωση να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών τους υπερκερδών για την άρση αυτής της αναταραχής. Ήρθατε εδώ και μας είπατε ότι οφείλουν όσοι έχουν υπερκέρδη, τώρα το ανακαλύψατε, σας το λέμε από το Σεπτέμβρη, οφείλουν να καταθέσουν μερίδιο. Ή και ο θελός θα καταθέσουν μερίδιο. Δεν νομοθετείτε εσείς, δεν είστε κυβερνήτης, δεν τα βλέπετε αυτά τόσους μήνες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί έχετε αφήσει και αφήνετε ακόμη αλόβητο αυτόν τον μηχανισμό της εσχροκέρδειας των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ έχει τη μέρα του λέοντος.
Ο Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι φέτος οι Έλληνες θα πληρώσουν 950 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με ό,τι τους είχε βεβαιωθεί το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπλήρωσε ότι θα πληρώσουν 350 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με ό,τι πλήρωσαν το 2019 μετά τις πρώτες μειώσεις ένφια από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για απόσταση από την πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Δύο είναι οι δρόμοι προκειμένου ένα νοικοκυριό να αμυνθεί απέναντι στην ακρίβεια. Ο ένας είναι η αύξηση των μισθών. Ο δεύτερος είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με τη μείωση των φόρων και των εισφορών. Και αυτός ο συγκερασμός διαπερνά την πολιτική μας και αποκρισταλώνεται τελικά σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πολλών συμπολιτών μας. Και είναι αυτή η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε αντιστάσεις, να έχουμε άμυνες απέναντι στην πρωτοφανή παγκόσμια ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν αντιμετωπίζεται, δεν μπορεί να γιατρευτεί με λίγα περισσότερα από το Δημόσιο Ταμείο. Και δεν είναι αυτή η κριτική που σας κάνουμε. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα μπορεί να γιατρευτεί, να υπουλωθεί με διαφορετικό υπόδειγμα πολιτικής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου πλέον η βενζίνη και τα καύσιμα θεωρούνται είδος πολυτελείας. Βλέπουμε την Δήμητρα την Τσάτσου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα. Τώρα, καλησπέρα. Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη μετά το κύμα ακρίβειας που χτυπάει και τα καύσιμα, καθώς οι τιμές ανεβαίνουν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βάλει κάποιος βενζίνη. Μάλιστα, αυτό που μας λένε οι πρατηριούχοι αλλά και οι καταναλωτές είναι ότι πλέον ο κόσμος σκέφτεται εάν θα πάει με το αυτοκίνητό του στη δουλειά. Μάλιστα, πολλοί βάζουν κάτω από 20 ευρώ βενζίνη, δηλαδή ποσά της τάξης των 10 και 12 ευρώ. Οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι πιστεύουν ότι το επίδομα το οποίο έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση δεν θα βοηθήσει, καθώς οι τιμές έχουν πάρει μια ξέφρενη πορεία και είναι πολύ δύσκολο οι πολίτες πλέον να ανταπεξέλθουν. Η πλειοψηφία των πολιτών ζητά να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα και η κυβέρνηση να δώσει παραπάνω χρήματα αναφορικά με το επίδομα. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ που έχουμε από την αγορά των καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Είδος πολυτελείας η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης για τους Θεσσαλονικείς μετά και την ξέφρενη ενωδική πορεία που ακολουθούν οι τιμές των καυσίμων. Βενζίνη με το σταγονόμετρο, πετρέλαιο θέρμανσης με τα γραμμάρια. Η έκρηξη ανόδου στις τιμές του σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας που πνίγει τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν μετατρέψει τα καύσιμα σε είδος πολυτελείας. Εκατομμύρια Έλληνες βιώνουν τον παρατεταμένο χειμώνα χωρίς να μπορούν να ζεσταθούν, ενώ χιλιάδες εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και κινούνται στις δουλειές τους με αστικά λεωφορεία ή ακόμα και πεζοί. Καταναλωτές και βενζινοπόλες θεωρούν πως το επίδομα καυσίμων μερικών λεπτών ανά λίτρο που εξήγηλε η κυβέρνηση δεν θα προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια αφού οι τιμές τους έχουν εκτοξευθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Τις τελευταίες ημέρες έχει ξαναπαίνει πάλι την άνοδο. Ο κόσμος πάλι δυσκολεύεται για ακόμα μια φορά. Φυσικά ο κόσμος κρινιάζει. Γιατί βλέπει το πετρέλαιο θέρμασης είχε φτάσει κάποια στιγμή 1,67, κατέβηκε στο 1,40 και τώρα έχει πάει στο 1,50 και πάλι έχει πάρει την άνοδο, όπως και η βενζίνη, ενώ ήταν στα 2,1, έχει κατέβει κατά τα 2 και από σήμερα και αύριο θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει. Και φυσικά έχουμε μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο. Έχει δυσαρέσκεια του κόσμου γιατί γίνεται κατευθείαν η άνοδο των καυσίμων. Και με συνέπεια να μην υπάρχει κατανάλωση, γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και το σκέφτεται να το να βάζει βενζίνη ή ακόμα και το να βάζει και πετρέλαιο. Και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμασης, επειδή και ο καιρός αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει, έχουμε μεγάλη δυσαρέσκεια από τον κόσμο και όλοι ζητάνε την ελάχιστη ποσότητα. Που αυτό εμάς φυσικά τους βενζινοπόλους δεν μας συμφέρει.
πάλι ήταν στα 20 ευρώ, βάζαν 20 ευρώ βάζουν, αλλά πλέον εκεί λίγο στέλνουν τα λίτρα. Όπως και το πετρέλαιο θέρμανσης, κοιτάζουν με 150-200 ευρώ να εξυπηρετηθούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Το μένος των βενζινοπολών προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης περί εκτόξευσης του περιθωρίου κέρδους κατά 320% στη βενζίνη. Ουσιαστικά τους κατηγορεί για εσχροκέρδη, ανοίγοντας μέτωπο για σφοδρές συγκρούσεις. Σύμφωνα με το πρατήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι βενζινοπόλες εκτόξευσαν το περιθώριο κέρδους κατά 320% στη βενζίνη και κατά 140% στο πετρέλαιο κίνησης. Η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, που κλήθηκε από το Όπεν να απαντήσει, κατήγγειλε ότι δεν μπορούν να τους βγάζουν κλέφτες και απατεώνες, ενώ οι πρατηριούρχοι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εμένα δηλαδή με βγάζει με ένα κλέφτρα. Εγώ ξέρω ότι είχα την τιμή 2 και το πετρέλαιο όταν ήρθε, σύμφωνα με το κέρδος. Βλέποντας όμως την αγορά, βλέπω ότι αυτό δεν κινείται. Κατεβαίνω συνειδητά, το σπάω από το διάρρη, κατεβαίνω κάτω και βλέπω ότι πάλι είναι δύσκολο. Όμως δεν μπορώ να κατεβώ άλλο. Έτσι όπως το περιγράφετε, σας το λέω όπως γίνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Παρασκευή 18 Μαρτίου, μέση τιμής βενζίνης 95 οκτανίων, 2,061 ευρώ το λίτρο έναντι 2,099 ευρώ ανά λίτρο μία εβδομάδα πριν. Προκύπτει μείωση της τιμής μόλις κατά 3,8 λεπτά το λίτρο. Η τιμή δηληστηρίου για το ίδιο χρονικό διάστημα εμφανίζεται μειωμένη κατά 13% ή κατά σχεδόν 12 λεπτά, άνοδος 140%. Ο καταναλωτής έχασε περίπου 8 λεπτά ανά λίτρο. Η εκτόξευση του κέρδους, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έγινε μετά την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Εκτός από την ανακοίνωση, υπήρξαν και διαρροές από το Μαξίμου περί ενόχλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αντί να βάζουν κάποιοι πλάτη, κάποιοι κερδοσκοπούν. Η Μαρία Ζάγκα αμφισβήτησε από πού βρήκε τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για να κατηγορήσει τους βενζινοπόλες για έκρηξη κερδοσκοπίας και περιέγραψε την αλυσίδα που διαμορφώνει τις τιμές των καυσίμων. Μα τι λέτε, τρελά πράγματα λέει. Έτσι. Μας βγάζει εμάς απατεώνες, που μόνο αυτό δεν είμαστε. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ποιον βγάζει? Οι εταιρείες είναι στη μέση. Είναι στη μέση. Υπάρχει, λέει, εταιρείες και πρατήρια. Λέει και τα δηληστήρια. Δεν λέει τα πρατήρια. Ξαναρίχνουν τα δηληστήρια την τιμή. Εγώ όμως δεν αγοράζω, γιατί δεν έχω πουλήσει. Πώς να αγοράσω? Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη φορά που είμαστε επαγγελματίες, που είχαμε 7 μέρες να αγοράσουμε πετρέλαιο κίνησης. Να σας κάνω μια ερώτηση. Και μείναμε, συγγνώμη, μείναμε ακίνητοι. Παρακαλούσα να πέσει λίγο το περιθώριο για να αγοράσω έστω μια μικρή ποσότητα με την καινούργια πτωτική τιμή για να κατεβάσω την τιμή. Συγγνώμη, όλο το αποθεματικό που ήταν μέσα αγορασμένο ακριβό πήγε με την καινούργια την τιμή την κάτω. Με συγχωρείτε, αυτό που λένε όλοι οι επαγγελματίες, εγώ δεν χάνω έτσι το κεφάλαιό μου. Εγώ δώσα 10 και τώρα πουλείται λιγότερο. Να θυμίσουμε ότι μόλις στις 3 Μαρτίου κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης τροπολογία για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο να αντιμετωπιστεί το ενδυνόμενο κύμα της ακρίβειας. Για την ακρίβεια τώρα που μαστίζει όλους μας, θα δούμε επιπρόσθετες πληροφορίες από τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους. Ξεκινάω με τον Κώστα. Κώστα. Νομίζω ότι τα πράγματα κινδυνεύουν να εκτροχιαστούν και να είναι εκτός ελέγχου. Και το λέω αυτό γιατί και τα καύσιμα αλλά και η ηλεκτρική ενέργεια συμπαρασύρουν. Το πρωί μου έλεγαν αρτοποιοί ότι δεν θα αντέξουν και τελικά θα ανεβάσουν την τιμή του ψωμιού. Στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ φαίνεται ότι τσιμπά σιγά σιγά η τιμή στα προϊόντα. Όλο αυτό ανεβάζει το κόστος ζωής. Την ώρα που και ο κατώτατος μισθός είναι καθυλωμένος και γενικότερα οι μισθοί και συντάξεις είναι καθυλωμένοι. Δεν φτάνει, η εξίσωση είναι αρνητική, δεν βγαίνει και αμή τι άλλο, αν αυτό συνεχιστεί θα είμαστε εκτός ελέγχου, θα έχει και σίγουρα κοινωνικές αναταραχές και θα έχουμε για μία ακόμα φορά, κυρίως ό,τι αφορά την ενέργεια, θα έχουμε κόκκινα δάνεια, δηλαδή απλήρωτους λογαριασμούς, κομμένο ρεύμα και ανθρώπους που θα είναι στο περιθώριο κυριολεκτικά. Νίκο Σπιτσέρη. Η κατάσταση είναι όπως την περιέγραψε ο Κώστας και εδώ απαιτούνται γενναίες θεσμικές ρυθμίσεις, γενναίες κρατικές παρεμβάσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η ξέφρενη κούρσα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπαίνει στη διαδικασία η κυβέρνηση να ελέγξει τους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας για το πώς κοστολογούν, παρά να αρκείται σε όποιες μικροπαρεμβάσεις για να απαλύνει κάπως το βάρος του τελικού καταναλωτή. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και αυτή δεν είναι μια κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Πάντως, όσον αφορά τα δικά μας,
η κυβέρνηση καλείται να τολμήσει και μάλιστα εν προκειμένου να πάει εντελώς αντίθετα με τα όσα ενδεχομένως πιστεύουν οι υπουργοί του, οι υπουργοί της. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, ξέρω μόνο ότι είναι αναγκαίο. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μια κινητικότητα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία έχει να κάνει και με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Κώστα. Ναι, διαπιστώθηκε, βεβαίως θα έλεγα και μια ακόμη διαπίστωση που μας είχε κάνει και προημερών ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ότι δηλαδή οι ιδιωτικοί υπάροχοι δεν αποδίδουν τα οφειλόμενα στους δήμους, τα δημοτικά τέλη και μάλιστα τα κοστολογούν αυξημένα. Ο πρόεδρος των ΔΕΙΑ. Πρώτα το είπε ο πρόεδρος, ο δήμαρχος Ρεθύμνου. Ο δήμαρχος Ρεθύμνου. Ακριβώς. Το οποίο το θέσαμε εμείς γιατί είχαμε αυτή την πληροφόρηση, έτσι, και το επιβεβαίωσε. Πρώτα ο πρόεδρος, ο δήμαρχος Ρεθύμνου και αμέσως μετά και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Και τώρα έχουμε και το εξής. Έχουμε μονομερή αλλαγή στα τιμολόγια και στις συμβάσεις. Δηλαδή, κάποιοι που είχαν σύμβαση με σταθερό τιμολόγιο, αυτό έγινε με κειμενόμενο και μπήκε και η αύξηση, η λεγόμενη αναπροσαρμογή. Μονομερός. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι μονομερής ενέργεια και είναι παράνομη, είναι εκτός νόμου. Η Ρυθμιστική Αρχή με ανακοίνωσή της λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει χωρίς να ενημερώνει το καταναλωτής και μάλιστα να του δίδεται και ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών στην περίπτωση που θέλει να επαναδιαπραγματευτεί ή και να αποχωρήσει από την σύμβαση αλλάζοντας πάροχο. Μπαίνει στο μικροσκόπιο αυτό, μένει να δούμε το αποτέλεσμά του. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχουν περιστατικά που είναι και στα όρια του νόμου και που είναι και στα όρια της εσχοκέρδειας. Και της ασυδοσίας. Και της ασυδοσίας, σαφώς. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Την αντίδραση της ΡΑΕ προκάλεσε δημοσίευμα της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, επικαλούμενοι την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος και έναν γενικό λόγο όρο του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλάζουν μόνο μερό τα τιμολόγια πελατών τους από σταθερά σε κειμενόμενα με ρήθρα αναπροσαρμογής. Μιλώντας στο Κόντρα, ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας της ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, εξήγησε πως το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι καινούριο και πως η Ομοσπονδία ήδη έχει έρθει σε επαφή με τη ΡΑΕ προκειμένου να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας. Για λόγους ανωτέρας βίας, προχωράμε σε μια τέτοια επιλογή. Ναι. Ωστόσο, επειδή εμείς πριν από δύο μήνες περίπου, στις αρχές του Φεβρουαρίου, ως ΓΕΝΟΠ, επισκεφτήκαμε τη ΡΑΕ για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Και έχουμε πει ότι εκτός από αυτό θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μια διαδικασία, ναι, όπου κάποιος από τους καταναλωτές, επειδή δεν έχει ενημερωθεί σωστά, mm-hmm, και η επιλογή τους είναι να μην ενημερώνουν σωστά, απλά κάνουν τα πολύ τυπικά, δηλαδή στέλνουν ένα μήνυμα ή μπορεί σε πολύ ψηλά γράμματα, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η ρήτρα αναπροσαρμογή στα τιμολόγια, σε πολύ ψηλά γράμματα του συμβολέου. Θεωρητικά λένε ότι σε δύο μήνες θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Η ΡΑΕ στην ανακοίνωσή της σημειώνει πως η αύξηση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς εύλογα ως ένα βαθμό συντείνει στην τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας της χαμηλής τάσης. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας του συμβατικούς όρους ελέγχεται ως προς την καταχρηστική του άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, πρακτικές προμηθευτών να προσφέρουν ιδιαίτερους ελκυστικούς όρους και εν συνεχεία να τους αναθεωρούν αφενός δύναται να θεωρηθούν καταχρηστικές στρατηγικές μεγέθυνσης του πελατολογίου, αφετέρου επιτείνουν κλίμα ανασφάλειας στους πελάτες τους, περιάγοντάς τους είτε σε διαρκή αναζήτηση προμηθευτή είτε σε αποδοχή δυσμενέστερων όρων. Η ΡΑΕ, στην βάση συγκεντρωτικών στοιχείων από την εν γέννη λειτουργία της αγοράς, εξετάζει τις συμπεριφορές των προμηθευτών και υπό αυτό το πρίσμα. Μάλιστα, ζητήσαμε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να μπορεί ο καταναλωτής, επειδή δεν έχει ενημερωθεί, όταν έχει ένα τιμολόγιο, να μπορεί να φεύγει ο ίδιος, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε με μια αστρονομική ρήτρα αναπροσαρμογής, ναι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί το τιμολόγιο του και γιατί θα πρέπει να πληρώσει και άλλη ρήτρα έτσι ώστε να φύγει, mm-hmm, από το τιμολόγιο. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, κάποιοι πάροχοι ενημερώνουν ως οφείλουν τους καταναλωτές για την αλλαγή του τιμολογίου, αλλά η ενημέρωση βρίσκεται στο τέλος του λογαριασμού με ψηλά γράμματα. Η σήμανση της επικείμενης αλλαγής στο περιθώριο του λογαριασμού, δηλαδή σε σημείο του λογαριασμού που ο μέσος καταναλωτής ευλόγως δεν ανατρέχει κατά τη συνήθι επισκόπηση των χρεώσεων του, καθώς και η χρήση μια ευανάγνωστων γραφικών χαρακτήρων, συνιστούν πρακτικές που εν τέλει αντιστρατεύονται την εκπλήρωση της υποχρέωσης προηγούμενης ειδοποίησης, σημειώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Θα πρέπει ο καταναλωτής, mm-hmm, να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο όποτε θέλει, να μην του βάζουν το πέναλτι που έχει εκεί και είναι απαράδεκτο
τραγικά παράδειγμα το γεγονός ότι από μόνοι τους με μια επισήμαση ή με ένα SMS ή δεν ξέρω κι εγώ με πολύ ψηλά γράμματα ναι. να λένε το ότι ξέρετε σας ενημερώσαμε ότι θα, πρέπει, ότι θα σας κάνουμε το τιμολόγιο. Προσέξτε, κειμενόμενο. Να φύγουμε τώρα από την ακρίβεια και να πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι όλες τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Σκληρές οδομαχίες διεξάγονται στη Μαριούπολη καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη ενώ πλοία πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς στην Αζοφική θάλασσα. Αυτό λοιπόν είναι ένα, πιστεύω, ένα κορυφαίο ζήτημα. Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά γιατί να γίνει τώρα η ερώτηση και να δούμε και γιατί έγινε συγκεκριμένη και για ποιο λόγο έκανε, έδωσε τη συγκεκριμένη απάντηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι θέλει να δώσει ένα σαφές μήνυμα στο ΝΑΤΟ, μην εμπλακείς στην Ουκρανία, διότι το κουμπί είναι πάνω στο τραπέζι. Μα δεν είναι λυμένο το θέμα αυτό, ότι δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ. Είναι λυμένο, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν στην ηλεκτρονική έκδοση της ρωσικής εφημερίδας Pravda, αλλά γρήγορα κατέβηκαν, ο ρωσικός στρατός έχει χάσει σχεδόν 10.000 στρατιώτες σε αυτές τις 4 εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σε 16.153 υπολογίζονται οι τραυματίες. Αναληθεύουν αυτοί οι αριθμοί, μιλάμε για βαρύτατες απώλειες, αν λάβει κανείς υπόψη ότι 15.000 σοβιετικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν μετά την εισβολή του 1979, αλλά σε διάστημα 10 ετών. Όσο για το πώς μπορεί να έγινε η διαρροή με τον αριθμό των νεκρών, η Daily Mail αναφέρει ότι υπάρχουν εικασίες πως τα στοιχεία ανέβηκαν από φιλοουκρανό υπάλληλο του ιστότοπου. Να σημειωθεί ότι η Ρωσία είχε προηγουμένως παραδεχθεί στις 2 Μαρτίου ότι 498 στρατιώτες της είχαν χάσει τη ζωή τους. Να σημειωθεί επίσης ότι η Ουκρανία έχει υπολογίσει τους Ρώσους νεκρούς σε 15.000, ενώ οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι απώλειες των Ρώσων φτάνουν τις 7.000. Αν δούμε τους στόχους που είναι διακηρυγμένοι της Ρωσίας με αυτή την επιχείρηση. Η στρατηγική γεωπολιτική στόχη είναι η ουδετερότητα, η μη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η αποστρατικοποίηση. Εάν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, επειδή ήδη τους έχει αποδεχθεί, τουλάχιστον το θέμα του ΝΑΤΟ το έχει αποδεχθεί, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, νομίζω ότι αυτός ο στόχος αν επιτευχθεί, τότε ναι, έχει πετύχει το μείζον η Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν και το εδαφικό που είναι και το ακανθώδες για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί ως προδότηση ή ότι μας έβαλες να πολεμήσουμε, θυσιαστήκαμε και τελικά έδωσες. Εκεί λοιπόν το θέμα της Κρυμαίας είναι το ένα ζήτημα που πιστεύω ότι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ανέφικτο επειδή είναι και συγκεκριμένα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά να γίνει στρατιωτική επιχείρηση να το ανακτήσει η Ουκρανία. Και υπάρχει το θέμα του Ντομπάς. Την ίδια ώρα, φωτογραφίες αλλά και στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, όπως ανακοινώνονται επισήμως καθημερινά από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κολλήσει στην Ουκρανία. Η Daily Mail αναφέρει ότι οι δυνάμεις του Πούτιν περνούν στην άμυνα και οχυρώνονται εν ώψη ενός μακροχρόνιου πολέμου. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι Ρώσοι φαίνεται πως ενισχύουν τη δική τους άμυνα γύρω από το Κίεβο, καθώς δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν ρωσικές νάρκες τοποθετημένες βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Να μείνουμε κυρίες και κύριοι στον ρωσικό και ουκρανικό πόλεμο, να εστιάσουμε στις διαπραγματεύσεις αλλά και τις πολεμικές επιχείρησεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιατρίδη, ο οποίος είναι πτέραρχος αναποστρατεία. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά κύριε πτέραρχε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μαζί μας οι συνάδελφοι, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από τη Δυτική Μακεδονία και το ΦΛΑΣ και ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το ΣΕΝΤΕΡ την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται καταρχήν οι πολεμικές επιχειρήσεις, κύριε Πτέραρχε, και αμέσως μετά να δούμε τι εκτιμάτε και για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς αυτό που βλέπουμε, τα περιθώρια για μια ειρηνική λύση, δυστυχώς μειώνονται δραματικά. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, θα έλεγα, διότι παρά τις όποιες υποχωρήσεις, ό,τι αφορά τις δηλώσεις τουλάχιστον από πλευράς Ουκρανίας, δεν φαίνεται να συγκινούν ή αν θέλετε δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται η Ρωσία, διότι η Ρωσία κατά την άποψή μου δεν θέλει ένα συμβιβασμό, διότι συμβιβασμός σημαίνει ότι θα κάνει οπωσδήποτε και κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό δεν το θέλει η Ρωσία, θέλει μια συνθηκολόγηση και συνθηκολόγηση σημαίνει όπως ακριβώς έστειλε και το τελεσίγραφο ή παραδίνεστε ή σας ισοπεδώνουμε. Και δυστυχώς
Η Ρωσία προχωρά σε αυτό το πλάν C, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή, αφού το πλάν A με την ήπια εισβολή, αλλά και το πλάν B που έριξε όλες τις δυνάμεις στο πεδίο της μάχης απέτυχαν, προχωρά πλέον στο πλάν C που σημαίνει ισοπαίδωση, καταστροφή και θάνατος αμάχων σε όλα τα επίπεδα. Δεν την νοιάζει αυτή τη στιγμή και αυτό έχει δείξει οι βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη. Έχουν σκοτωθεί δυστυχώς πάρα πολλοί άμαχοι άδικα από αυτή την κατακριτέα εισβολή της Ρωσίας και δυστυχώς έχει καταστραφεί σχεδόν η μισή Ουκρανία. Τι μπορεί, κύριε Ιατρίδη, τι μπορεί να αλλάξει όμως την εξέλιξη των πραγμάτων? Υπήρξαν οι κυρώσεις, η Δύση στέκεται όπως στέκεται απέναντι σε αυτή την αιμονή των Ρώσων. Τι μπορεί όμως να αλλάξει, να επικρατήσει η λογική? Κοιτάξτε, δείτε, εγώ θεωρώ ότι από την αρχή το σχέδιο της Ρωσίας δεν ήταν μόνο η αναγνώριση των δύο δημοκρατιών, που ούτως ή άλλως αυτές ήταν οι μη αυτόνομες, τις είχε αναγνωρίσει, είχε προσαρτήσει την Κρυμαία. Άρα το σχέδιο ήταν ευρύτερο, να καταλάβει και να ελέγξει όλη την Ουκρανία με στόχο να διαπραγματευτεί το καθεστώς ασφαλείας των δυτικών συνόρων της Ρωσίας με τη Δύση. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, το Βαγγέλη, το Χριστόδουλο και τον Νίκο το Σπιτσέρι, να ξεκινήσουμε με το Βαγγέλη. Βαγγέλη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πόσο σας εξέπληξε η πορεία αυτής της εμπόλεμης διαμάχης των δύο χωρών, αν επιβεβαιώθηκαν ή αν διαψεύστηκαν οι εικόνες που είχαμε για τις δυνάμεις τους, για το οπλοστάσιο τους και κατά πόσο πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε επιδείνωση της κατάστασης και βεβαίως εάν βλέπετε ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε και συμμετοχή τρίτων, κάτι που προς το παρόν δεν έχει γίνει στην εμπόλεμη διαμάχη, όχι στην προμήθεια υλικών, στην εμπόλεμη διαμάχη. Κοιτάξτε, δείτε, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία από την αρχή ότι σε σύγκριση δυνάμεων υπήρχε η Ρωσία. Αυτό όμως τι έδειξε? Έδειξε ότι πλέον η αντίσταση, η ηρωική των Ουκρανών της έχει καθυστερήσει αφενός μεν την επιχείρηση, την στρατιωτική ειδική επιχείρηση που έλεγε Express, που μόνο Express δεν ήταν και μόνο ειδική δεν ήταν, διότι ήταν ένας πόλεμος, και βεβαίως της δημιούργησε και πολλές καταστροφές. Πέραν από τους 8 ή 10 χιλιάδες θανάτους που έχει σε στρατιωτικό προσωπικό, και αυτό φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουν οι δυτικοί, αλλά και από μέσα από τη Ρωσία, διότι ο Πούτιν είναι πάρα πολύ οργισμένος με την όλη κατάσταση. Και βεβαίως πήγανε όλα λάθος από πλευρά σχεδίασης. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αντιμετώπισε, και φαίνεται αυτό, τεράστια προβλήματα επιμελητίας. Εμείς στην πολεμική αεροπορία και στο στρατό γενικότερα το λέμε διοικητική μέρημνα, σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία, σε πυρομαχικά, σε ανταλλακτικά, σε καύσιμα και πολύ περισσότερο σε τρόφιμα. Όπως επίσης το πρόβλημα ήταν οι επικοινωνίες. Δεν είχαν επικοινωνίες παρά τα σύγχρονα συστήματα τα οποία διαθέτει η Ρωσία. Δεν είχαν πληροφόρηση παρά το σύγχρονο ανεπτυγμένο σύστημα στρατιωτικών πληροφοριών. Και βλέπουμε ότι εκεί έχασε το παιχνίδι μέσα εισαγωγικά. Και αυτή η ρωσική προέλαση, λόγω της αντίστασης των Ουκρανών, που δεν το περιμένανε, διότι την είχαν υποεκτιμήσει, και είναι ένα τεράστιο λάθος σε μια σχεδίαση να υποτιμάς τον αντίπαλό σου, και κόλλησε μέσα στις λάσπες, δηλαδή δημιουργήσανε πλημμύρες εδαφών, όπου εκεί όπου περνάγανε δυνάμεις κολλάγανε, καταστρέψανε και ανατινάξανε όλες τις γέφυρες σε όλα τα σημεία πρόσβασης, και με την τακτική που ακολουθήσανε αυτοί, όπως λέμε εμείς, του επαυξημένου ανταρτοπολέμου, δημιουργήσανε τεράστια προβλήματα με τα οπλικά συστήματα που διέθεταν από πλευράς Δύσης. Δηλαδή, χωριστήκανε σε ομάδες, είχανε τεράστια πληροφόρηση από πλευράς ΝΑΤΟ ή, αν θέλετε, από πλευράς Αμερικής, ξέρανε πώς κινούνται οι δυνάμεις και στη συνέχεια, είτε με τα Τζάβελιν είτε με τα άλλα σύγχρονα συστήματα που τους έδωσε η Δύση, επιφέρανε τεράστια πλήγματα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει αποθέματα η Ρωσία. Και βλέπουμε πλέον, επειδή υπάρχει πρόβλημα, αυτή τη στιγμή να αρχίσει να χτυπάει με πυράβλους και με βόμβες μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αγνοώντας και ξεπερνώντας πλέον τη λογική αν θα υπάρξουν χιλιάδες θύματα, και να ισοπεδώνει τα πάντα με στόχο να πιέσει το Ζελένσκι και την Ουκρανική κυβέρνηση να συνθηκολογήσει. Και από την άλλη, βέβαια, ο στόχος του είναι να δημιουργήσει τεράστια ροή
εκτοπισμένων, δηλαδή προσφύγων, με στόχο να πιέσει τη Δύση, ούτως ώστε να διαπραγματευτεί με τη Δύση, και αυτός είναι, θεωρώ, ο κύριος στόχος, να έχει μία συνάντηση με τον Biden, προκειμένου να καθοριστεί όχι μόνο το πώς θα λήξει ο πόλεμος ή να υπέλθει μία ειρήνη, την οποία επιδιώκουμε και επιθυμούμε όλοι μας, αλλά να γίνει και μία συνολική διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ειρήνη και τον καθορισμό πλέον των νέων σφαιρών επιρροής. Μάλιστα. Νίκος Πιτσέρη. Το χειρότερο δυνατό σενάριο είναι αυτό που λέγεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά ακόμη και αν δεν γίνει, η κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί στο μεταξύ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε χώρες οι οποίες ήθελαν να κρατήσουν την ουδετερότητά της, η Σουηδία, η Νορβηγία, να ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η Σερβία παίρνει παραδοσιακά μια εντελώς φιλορωσική στάση. Υπάρχει η Ινδία, η οποία στέκεται στο πλευρό της Ρωσίας. Όλο αυτό μέχρι πού μπορεί να πάει, πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας, ακόμα και αν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν γίνει. Ούτως ή άλλως ο κόσμος μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν θα είναι ο ίδιος. Ούτε τα σύνορα της Ουκρανίας θα είναι ίδια, ούτε η Ευρώπη θα είναι ίδια, ούτε το ΝΑΤΟ. Βεβαίως θα υπάρχουν προβλήματα και μην έχουμε την ψευδέστηση ότι ακόμη και να λήξει σήμερα ή αύριο ο πόλεμος, ότι τα προβλήματα για τη Δύση δεν θα συνεχιστούν. Βεβαίως θα υπάρχει πρόβλημα και στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι της ακρίβειας που μας αφορά όλους. Το ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή εμπλέκει, να το πω έτσι, ή απειλεί με ένα πυρηνικό πόλεμο, εφόσον απειληθεί η ύπαρξή της, αυτό θεωρώ είναι ένα ενδεχόμενο όταν φτάσει η Ρωσία πλέον σε μια απελπιστική κατάσταση, ή αν θέλετε να στείλει και ένα μήνυμα στην απειλής προς τη Δύση. Και μην ξεχνάμε ότι τα πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρότερο μέσο αποτροπής μιας περαιτέρω κατάστασης. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Και γι' αυτό θα πρέπει, όπως είπε και ο Σουν Τσου, ο μεγάλος στρατηγιστής, ο Κινέζος, ότι όταν ένας πόλεμος είναι άνισος, θα πρέπει πάντοτε να αφήνεις περιθώρια διαφυγής στον αντίπαλο προκειμένου να υποχωρήσει. Αυτά θεωρώ ότι έχουν ληφθεί υπόψη, και γι' αυτό το ΝΑΤΟ και η Δύση εξοπλίζει, αν θέλετε, ή στρατιωτικοποιεί ακόμη περισσότερο τα ανατολικά σύνορα για αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Θεωρώ ότι δεν θα το κάνει και το απευχόμαστε όλοι μας, διότι τότε καταλαβαίνετε οι συνέπειες ποιες θα είναι. Μέσα σε αυτό τον διαφορετικό κόσμο που περιγράφεται, κύριε Πτέραρχε, πώς βλέπετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη θέση της χώρας μας σε αυτές τις εξελίξεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να πούμε, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι πραγματικά η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη, αν θέλετε, με τη στάση που κράτησε, είναι κερδισμένη και η Ελλάδα χαμένη. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι, είναι τελείως, ας το πούμε, πιο σύνθετη και πολύπλοκη, θα έλεγα, διότι μπορεί προς στιγμή η Τουρκία να κέρδισε κάποιες εντυπώσεις ή να φαίνεται ότι βγαίνει κερδισμένη, αλλά όσο εξελίσσονται οι μάχες ή κλιμακώνεται ο πόλεμος, η Τουρκία σιγά σιγά δεν θα είναι κερδισμένη, θα είναι χαμένη, διότι μπορεί προς το παρόν την ευνοεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι δύο, και η Ρωσία και η Δύση αυτή τη στιγμή την καλοπιάνουν, διότι την έχουν ανάγκη. Με ποια έννοια? Αφενός μεν η Δύση, παρόλο που κράτησε μία στάση, δεν θέλει να διαρρήξει περαιτέρω, ας το πούμε, τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Από την άλλη η Ρωσία ξέρει ότι η Τουρκία συνεργάζεται με την Ουκρανία στον αμυντικό τομέα, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή τη στέλνει Μπαϊρακτάρ για να πολεμούν τους Ρώσους, άρα λοιπόν δεν την έχουν εμπιστοσύνη, ούτε τη θεωρούν αξιόπιστη, ούτε η μεν ούτε η δε. Και ξέρετε, αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή ελέγξει όλη την νότια πλευρά της Ουκρανίας, που αυτός είναι ο στόχος, να φτάσει μέχρι τον Οδυσσό η Πρεδνηστερία, να ελέγξει τον Εύξεινο Πόντο, τότε σαφώς θα αποκτήσει μια σοβαρή επιρροή στον Εύξεινο Πόντο, θα κυριαρχήσει και εκεί πλέον έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ρωσία κάποια στιγμή θα ζητήσει να ανοίξουν τα στενά που είναι η μόνη πρόσβαση προς το Αιγαίο και προς τη Μεσόγειο. Η Τουρκία τα έχει κλείσει για όλα τα πολεμικά πλοία. Τι θα κάνει τότε η Τουρκία? Μάλιστα. Και επίσης,
Αν τελειώσει ακόμη ο πόλεμος, θα διανύσουμε μία περίοδο ψυχρού πολέμου, όπου βλέπουμε μία δύση, και αυτό είναι το σωστό και καλά κάνει, και θα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα ανατολικά σύνορα και τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Θα ζητήσει επίσης το ΝΑΤΟ να ανοίξουν τα στενά προκειμένου να προωθήσει πολεμικά πλοία στην περιοχή του ΝΑΤΟ, που είναι και η Τουρκία, γιατί είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τι θα κάνει η Τουρκία? Αν τα ανοίξει, έρχεται σε αντιπαράθεση ευθεία με την Ρωσία, αν δεν τα ανοίξει με την Ανατολή, με το ΝΑΤΟ. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι, έχει μεγάλη εξάρτηση σε ό,τι αφορά την ενέργεια από τη Ρωσία, σε ό,τι αφορά τα σιτηρά. Η Ρωσία ελέγχει το πυρηνικό εργοστάσιο και θα το ελέγχει για πολλά χρόνια ακόμη, διότι οι μηχανικοί της είναι αυτοί που ελέγχουν. Επίσης, φοβάται την Συρία, διότι εκεί μπορεί να της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με το κουρδικό, που είναι κόκκινη γραμμή, την Τουρκία. Και ξέρετε, το 2023 έχει εκλογές ο Ερντογάν, έχει τα οικονομικά προβλήματα και πιέζεται ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι ότι τα δύσκολα για την Τουρκία είναι μπροστά, όταν θα κληθεί, να πάρει ξεκάθαρη θέση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι προς το παρόν μπορεί να φαίνεται κάτι, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα, και μην ξεχνάτε, είχαμε και αυτό το σχέδιο δράσης, τη στρατηγική πηξίδα που λέγαμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί γίνονται και σαφείς αναφορές σε ό,τι αφορά την Τουρκία, κάτι το οποίο την ανησύγησε και δεν το περίμενε. Αυτά λοιπόν η χώρα μας, συν τον Ουκρανικό πόλεμο με τις δηλώσεις και τη στήριξη στην Ουκρανία, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως όπλα, όπως και την στρατηγική πηξίδα, να πιέσει τους συμμάχους μας, όχι 2 μέτρα 2 σταθμά, απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Κύριε Πετρίδη, κύριε Πτέρρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά που είχαμε την συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω, κυρίες και κύριοι, μια προσπάθεια 3 τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τι γίνεται με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τι γίνεται με τους υγειονομικούς μας που δεν είναι εμβολιασμένοι, αν θα επιστρέψουν στην εργασία τους και τι μέλη γενέστε, αλλά και τι γίνεται με τα πρόστιμα για τους άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Την εκτίμησή του ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, προχώρησε στην τηλεόραση του Sky ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι το πιστοποιητικό θα επανέλθει όποτε τα επιδημιολογικά δεδομένα δυσκολέψουν. Η απάντηση είναι η εξής. Θα καταργηθεί κάποια στιγμή, αυτό είναι δεδομένο, βλέπουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πότε ακριβώς. Θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής μετά από την εισήγηση των ειδικών. Mm-hmm. Άρα, γιατί και στόχος όλων μας και όσοι εργαζόμαστε και για την πανδημία, είναι να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Όταν το επιβάλλουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα άμα ήξερα ακριβώς την ημερομηνία, με κάνετε την εντύπωση εσείς, θα την ανακοινώναμε. Θα λέγαμε τότε την τάδε μέρα θα ανακοινωθεί ότι καταργούμε το πιστοποιητικό. Αυτό σας λέω, εξαρτάται από το πώς κινείται. Βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση στα κρούσματα, δεν δίνουν την αντίστοιχη αύξηση στις νοσηλίες. Ναι. Αν συνεχίσει έτσι και με δεδομένο ότι βελτιώνονται και οι καιρικές συνθήκες που πάντα βλέπουμε μια κάμψη, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καταργηθεί το πιστοποιητικό. Αν το Σεπτέμβριο επιβάλλουν οι συνθήκες, το πιστοποιητικό θα επανέλθει. Για την τέταρτη δόση του εμβολιασμού, είπε. Αν τα επιστημονικά δεδομένα πούνε και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μας πούνε ότι χρειάζεται να γίνει τέταρτη δόση, θα γίνει τέταρτη δόση. Γιατί και αυτό απαντάω, έτσι είναι η συζήτηση που γίνεται. Σχετικά με τέταρτη δόση είναι 3 τα ζητήματα. Ποιοι θα την κάνουν, πότε θα την κάνουν και αν θα υπάρχει σε ένα ηλικιακό όριο στην πρώτη σύσταση.
Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και στις περισσότερες χώρες και στη δική μας Εθνική Επιτροπή, συνεδριάζουν και σήμερα και έχει ανακοινωθεί ήδη από την θέση ότι θα τους πάρει κάποιες εβδομάδες να δουν τα δεδομένα για να αποφασίσουν. Και θα αποφασιστεί αν το πιο ηλιακό όριο και πάνω που θα γίνει η τέταρτη δόση και το πότε θα ξεκινήσει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Αυτό χρειάζεται και άλλα δεδομένα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή και σχεδόν καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει την τέταρτη δόση. Mm-hmm. Αρκετοί την έχουν εξαγγείλει από μια ηλικία και πάνω. Κανείς όμως δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή να μην ανακοινώνουμε πότε θα ξεκινήσει η τέταρτη δόση. Αυτό οφείλεται όταν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δει τα δεδομένα και αποφασίσει. Την ίδια στιγμή ο κύριος Θεμιστοκλέος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται την αναστολή του διοικητικού προστίμου στις ηλικίες άνω των 60 από τη στιγμή που θα καταργηθεί το πιστοποιητικό. Όλα αυτά εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Το διοικητικό πρόστιμο είναι κάτι το οποίο απέδωσε και αν θέλετε συνεχίζει να αποδίδει. Γιατί έστω και πολύ χαμηλά ραντεβού, αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να παίρνουμε και ραντεβού πρώτης δόσης. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Ο κύριος σκοπός στόχων όλων μας, και αυτό εξαρτάται από την πανδημία και το πώς θα υπάρξει, αν δεν έχουμε άλλη μετάλλαξη, αν πάμε σε αυτό, είναι να επιστρέψουμε πλήρως σε μια κανονικότητα. Να μείνουμε στο θέμα, να καλησπερίσω τον κύριο πατέρα, ο οποίος είναι γιατρός στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλησπέρα κύριε πατέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Να καλησπερίσω και την κυρία Σωτηρία Τσαλουκίδου, η οποία είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Και οι δύο υγειονομικοί μας, να πούμε ότι δεν είναι εμβολιασμένοι, είναι σε αναστολή εργασίας. Θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις τους και πολύ περισσότερο το τι μέλη γενέστε. Μαζί μας είναι και οι συνάδελφοι, ο Κώστας ο Μαυρίδης από το ΦΛΑΣ, η Δήμητρα η Μακρύ από το Δίον και τη Θεσσαλονίκη και ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το Σέντερ, την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και την Καβάλα. Να ξεκινήσω με τον κύριο πατέρα. Κύριε πατέρα, βλέπετε μια κινητικότητα. Πλέον λένε ότι δεν θα χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν ξεκαθαρίζει το θέμα με εσάς τι θα γίνει τους υγειονομικούς, με την αναστολή σας, αν θα πάτε σε απόλυση, αν θα επιστρέψετε στην εργασία σας. Θυμίζω ότι υπάρχουν οι δηλώσεις όλων των υγειονομικών, του Ιατρικού Συλλόγου. Χθες είχαμε την Αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που λέει ότι πρέπει να επιστρέψετε στην εργασία σας. Για πείτε μας, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Αγαπητέ κύριε Καρπίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία και ευχαριστώ όλους τους συνανθρώπους που βρίσκονται εδώ σήμερα. Εγώ προσωπικά είμαι χειρουργός στο Μαμάτσιο. Έχω επιστρέψει μετά από δεύτερη νόσηση στην εργασία μου για άλλους τρεις μήνες. Θέλω να σας καταστήσω σαφές πως η κυβέρνηση αυτή δεν μας θέλει ανοσοποιημένους. Μας θέλει εμβολιασμένους. Αυτό πώς αποδεικνύεται και γιατί το λέμε αυτό. Ανοσοποιημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέρασε τον κορονοϊό και έζησε. Και έχει περάσει πλέον του μισού πληθυσμού της Ελλάδας τον κορονοϊό. Γιατί να πρέπει να εμβολιαστούν? Αυτοί έχουν ανοσοποιηθεί, δεν κινδυνεύουν. Έχουν βγει μελέτες μέσα στο 2022 από τον Ιανουάριο και μετά, τρεις οι οποίες είναι εντυπωσιακές σε αυτά που θέλουν να πούνε. Σχετικά με το θέμα της ανοσοποίησης, μια αμερικανική μελέτη από ένα έγκριτο περιοδικό, το JAMA, ενημερωτικά το λέω αυτό, βγήκε και είπε ότι η ανοσοποίηση ενός ασθενούς ο οποίος έχει νοσήσει είναι έως και 20 μήνες μετά δυνατή και σταθερή. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελούμε κίνδυνο για την κοινωνία. Η sleeping και η κατάκριση των πολιτικών που λένε ότι ευθυνόμαστε και ότι είμαστε υπόλογοι της επιστήμης. Κατά δεύτερον, ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου σχετικά με την ιολογία και τις λοιμώξεις του ομίλου Lancet γύρισε και είπε ότι καταρρύπτεται το δόγμα της Αμερικής και του κυρίου Biden και του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι δύο μόνο γυρίσανε και είπανε ότι υπάρχει πανδημία ανεμβολιάστων, πως όλοι πλέον οι άνθρωποι έχουν μία βιολογία και είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι μεταδίδουν το ίδιο. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι όλοι οι χώροι οι οποίοι λέγονται COVID-free είναι κόροι του apartheid. Διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε μαύρους και λευκούς, απαρνούμενοι την ιατρική, τη βιολογία και την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει καταστήσει πλέον πολύ σαφές ότι διαχειρίζεται την επιστήμη για τα πολιτικά της συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί και περαιτέρω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτές είναι οι πρώτες αποδείξεις εντός 6 μηνών οι οποίοι πέρασαν από την έναρξη των αναστολών μας. Μάλιστα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε πατέρα, ότι όντως με αυτή την πανδημία
οι πολιτικοί γίνανε γιατροί και οι γιατροί γίνανε πολιτικοί σε πολλές των περιπτώσεων. Αυτό είναι αλήθεια και καταγράφεται. Και ξεχωρίζω και αυτό που είπατε εσείς για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε την πανδημία των ανεμβολίαστων, ότι οι εμβολιασμένοι δεν κολλάνε, δεν μεταδίδουν και πώς θα φέρνει ζωή. Προχθές κόλλησε και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι δεν τήρησε και την καραντίνα, γιατί χθες ήταν στη Βαρβάκιο αγορά και είχε επαφές με χοδρεμπόρους και χωρίς μάσκα μάλιστα. Το χτύπημα στην πλάτη για να πάρω ναι, για να πάρω και το πρώτο σχόλιο της κυρίας Τσαλικίδου. Τσαλικίδου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε σήμερα από το σταθμό σας, κύριε Καρυπίδη, να εκθέσουμε τις θέσεις μας. Σήμερα, εμείς διανύουμε τον 7ο μήνα της αναστολής μας. Είμαστε 7.000 υγειονομικοί, τους οποίους η κυβέρνηση με εκδικητικό τρόπο οδηγεί στην εξαθλίωση και στην πείνα. 7.000 υγειονομικοί με τις οικογένειές τους. Σημαίνει δηλαδή ένας αριθμός περί των 20.000 ανθρώπων αυτή τη στιγμή υποφέρει πραγματικά. Ζούμε μία παράνοια. Εγώ δεν θα πω ότι μας θέλουν ανοσοποιημένους, μας θέλουν εμβολιασμένους και όχι ανοσοποιημένους. Θα πω ότι θέλουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, τα οποία και ποιος δεν αντιλαμβάνεται, για τη δημόσια υγεία πλέον. Θεωρώ ότι θέλουν να προχωρήσουν και θα τα δούμε σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλπ. Και σε μειώσεις προσωπικού. Θέλουν αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Αυτά δείχνουν μέχρι στιγμής. Ιδιωτικοποιήσεις. Βγάλαν 7.000 υγειονομικούς σε αναστολή χωρίς να υπάρξει αντικατάστασή τους, πλην περιπτώσεων σε λοιπές υπηρεσίες και μάλιστα βάζοντας εργολάβους, κάτι για το οποίο παλέψαμε ούτως ώστε να φύγουν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία μας, διότι οικονομικά ήταν ασύμφορο, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικά, είναι το κοινωνικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι, όλα αυτά τα είδαμε. Αυτά είναι τα σχέδιά τους. Εμείς είμαστε θύματα, μας χρησιμοποίησαν για να προχωρήσουν αυτά τα σχέδιά τους. Ζούμε μία παράνοια. Έχει βγει η ανακοίνωση του ΣΤΕ για την αναστολή μας, την εξάμηνη. Όταν πέρασε από το ΣΤΕ, η απόφαση ακόμη δεν έχει βγει, ανακοίνωση βγήκε και θεωρήθηκε συνταγματικά ανεκτή. Ήδη κατατέθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για πολύμηνη παράταση μέχρι τις 31 Δωδεκάτου. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι το συνταγματικά ανεκτή η εξάμηνη αναστολή εδράζεται στην ισχύ των πιστοποιητικών, τότε, η οποία ήταν εξάμηνη. Στη συνέχεια έγινε τρίμηνη. Και πλέον, από ό,τι ακούγεται, ούτε καν μέχρι τον Ιούνιο δεν θα είναι ισχύς των πιστοποιητικών, πολύ νωρίτερα, ίσως και πριν το Πάσχα, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην ισχύουν τα πιστοποιητικά. Και εγώ ρωτώ τους συμπολίτες μας, ποιος θεωρεί ότι εμείς οι 7.000 υγειονομικοί είμαστε επικίνδυνοι για το σύστημα. Μάλιστα. Σε ένα υποστελεχωμένο σύστημα, το οποίο αποδυναμώθηκε. Και ποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ιατρικός λόγος εμβολιασμού των ανθρώπων. Μάλιστα. Έτσι όπως περιγράφεται η κατάσταση, δίνεται η αίσθηση ότι χάθηκε η μπάλα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, γίνονται διάφορες παλιδρομήσεις, διάφορες ερμηνείες κτλ. Και όλα αυτά έχουν επίπτωση στην περίθαλψη όλων μας. Διότι τα κενά που δημιουργήθηκαν με την αναστολή σας είναι φοβερά, έτσι. Βεβαίως. Και το ζήσαμε και συζητήσαμε με κορυφαίους καθηγητές της ιατρικής, παράδειγμα στις μονάδες εντατικής θεραπείας που πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Δεν μένω τώρα για αυτούς που χάσαμε εκτός ΜΕΘ. Και μέσα στις ΜΕΘ έπρεπε να έχουμε τρεις νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες ανακρεβάτη και γιατρό. Και εμείς είχαμε μία νοσηλεύτρια για τρεις ασθενείς και γι' αυτό τους χάναμε από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτά είναι τώρα πορίσματα συγκλονιστικά. Πάω λιγάκι στους συναδέλφους να θέσουν τα ερωτήματά τους, να κάνουν και το σχολιασμό τους. Να ξεκινήσω με τον Κώστα το Μαυρίδη από τη Δυτική Μακεδονία. Κώστα. Καλησπέρα. Εγώ θα είμαι λίγο σκληρός. Αν θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση των εργασιακών σχέσεων, των κενών στα νοσοκομεία και το πού το πάει η κυβέρνηση, αν θα τα πουλήσει, αν θα τα ιδιωτικοποιήσει, να την κάνουμε. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση στο εμβόλιο.
Πώς θα πείσει ο γιατρός που είναι καλεσμένος μας σήμερα και μας τιμά αυτό, ότι τον 80χρονο με νοσήματα να εμβολιαστεί όταν ο ίδιος δεν εμβολιάζεται? Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, ποιος είναι ο λόγος που αρνείται να εμβολιαστεί? Είναι ο λόγος του mRNA που λέγαμε στην αρχή? Μα υπάρχουν και πρωτενικά εμβόλια που είναι απολύτως φυσιολογικά εμβόλια 50 ετών. Θέλω να το κατανοήσω δηλαδή, γιατί είστε απέναντι στον εμβολιασμό? Ωραία. Αυτό θέλω να μάθω. Ωραία. Να απαντήσει πρώτα ο κύριος Πατέρας, ο γιατρός, και μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ βασικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Έπρεπε να είχαν αποσαφινιστεί πριν την έκδοση των εμβολίων και την έναρξη των εμβολιασμών, τα οποία δεν έχουν λυθεί. Εμείς δεν μας φτάνουν οι αποδείξεις αυτές. Υπάρχουν περιορισμοί για τη βιοειθική και τον ανθρώπινο σεβασμό και τον σεβασμό προς την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ψυχή, οι οποίοι από τον ΠΟΗ επιβάλλανε δεκαετή έλεγχο των εμβολίων, ενώ όλα γίνανε μέσα σε δύο μήνες, για την ασφάλειά τους και για τα παιδιά 5 χρόνια ακόμα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Επιτρέψτε μου όμως να πάρω την ευκαιρία και να σας ζητήσω να μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο πραγματάκια σχετικά με τα εμβόλια και τις δυνητικές ανησυχίες. Αρκεί να μου απαντήσετε το γιατί δεν εμβολιάζεστε. Εγώ μπορώ ακούστε. Να ακούσω οτιδήποτε. Ακούστε. Αυτό εξηγεί, Κώστα, αυτό εξηγεί. Ακούστε. Παρακαλώ. Ακούστε. Το εμβόλιο mRNA σε μια μελέτη η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2022 λέει ότι το εμβόλιο με mRNA του COVID-19 πυροδοτεί μια σειρά βιολογικών γεγονότων που διαφέρουν από εκείνα που προκαλούνται από τη φυσική μόλυνση. Άρα κάτι διαφορετικό συμβαίνει σε εμάς και δεν ανοσοποιούμαστε όπως θα ανοσοποιούμαστε φυσιολογικά. Τι συμβαίνει, για να δούμε. Αντιπαραγωγικά, λέει το άρθρο. Άρα κάτι παράγει το οποίο δεν μας κάνει καλό. Σύντομη και μακροχρόνια απόδοση του ανοσοποιητικού από τη φυσιολογική του λειτουργία. Θα μου πείτε εάν εσάς σας ανησυχούν αυτές οι λέξεις. Δεύτερον, αντιστρέφουν τις κρίσιμες οδούς επιτήρησης του καρκίνου και τον έλεγχο των λοιμώξεων και την κυταρική ομοιόσταση, δηλαδή την φυσιολογική λειτουργία. Το προϊόν γονιδίου του SARS-CoV-2 spike, πρωτεΐνη που παράγεται, υπάρχει τόσο στα αντισωμικά όσο και στο mRNA εμβόλια, μεταφέρεται σε απομακρυσμένους μη μολυσμένους ιστούς και όργανα για να ξεκινήσει ένα καταστροφικό ανοσολογικό καταράκτη στο κεντρικό νευρικό σύστημα κυρίως. Η εξασθένιση της επιδιόρθωσης του DNA είναι επίσης μια άμεση πορεία προς τον καρκίνο, το οποίο το προκαλούν αυτό τα εμβόλια και αποδεικνύεται σε κυταρικές μελέτες για αρχή, πράγματα που έπρεπε να είχαν ήδη γίνει και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Με αποτέλεσμα την ανοσοανυπάρκεια, δηλαδή όσο και να εμβολιάζεστε θα είστε πάντα νοσοεπαρκείς. Εγώ όμως που δεν εμβολιάστηκα δεν είμαι νοσοεπαρκής. Εσάς όλα αυτά σας επιβάλλουν και σας προτρέχουν σε μια ασφάλεια για το εμβόλιο. Αυτό είναι το mRNA, το κατανοώ. Ναι. Το πρωτενεϊκό, το Novavax, που είναι απολύτως ένα εμβόλιο παλιάς λογικής. Αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει την πρωτεΐνη spike. Τι σημαίνει? Κάναμε μια παρένθετη μητέρα. Ενώ το mRNA παρήγαγε τη spike μέσα μας, εμείς το κάναμε μέσα μιας παρένθετης μητέρας και το πήραμε. Το αποτέλεσμά μας θα είναι το ίδιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να πάω στην Δήμητρα την Μακρή. Δήμητρα. Δεν μας ακούει η Δήμητρα η Μακρή. Να πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Νίκο. Εγώ να συμφωνήσω ότι θα μπορούσαν πολύ διαφορετικοί χειρισμοί να γίνουν, αλλά θέλω να επιμείνω. Οι άνθρωποι για αυτή, ο γιατρός ο συγκεκριμένος και η νοσηλεύτρια, έδωσαν τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό μέχρι σότου βγουν σε αναστολή τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πανδημία, δεν χρειάζονται εμβόλια, όλα είναι καλά, δεν πέθαναν άνθρωποι, για να το αντιληφθώ. Και ως εκ τούτου όλη αυτή η ιστορία για τα εμβόλια είναι μια φτιαχτή ιστορία που στόχο έχει να διασπείρει παντού το καρκίνο. Θέλω μια απάντηση και να καταλάβω και εγώ τι μας συμβαίνει. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Τσαλουκίδου. Λοιπόν, εύλογο το ερώτημά σας. Να διορθώσω, δεν είμαι νοσηλεύτρια, είμαι διοικητική υπάλληλος στο νοσοκομείο Κοζάνης. Γιατί δεν έχω εμβολιαστεί? Διότι έχω φοβηθεί, και το φόβο ξέρετε δεν τον αγοράζουμε, έχω φοβηθεί και μάλιστα έχω φοβηθεί από τις παλινοδίες στη διαχείριση όλης αυτής της πανδημίας.
Κυρίαρχο είναι ο φόβος. Εμείς δεν έχουμε μπει ούτε στο τρυπάκι της συνωμοσιολογίας και των αντιεμβολιαστών. Είμαστε άνθρωποι που είδαμε ότι φήμωσαν την αντίθετη επιστημονική άποψη. Και αυτό μας προκαλεί φόβο. Μας προκαλεί φόβο ότι έμεινε το σύστημα αποδυναμωμένο περισσότερο, χωρίς και δεν ξέρουμε καν, ακόμη και οι θάνατοι, μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι μέρος των θανάτων οφείλεται και στην τρομερή αποδυνάμωση των νοσοκομείων μας. Όλα αυτά βέβαια θα αποδειχθούν στο μέλλον. Εγώ δεν έχω πιστεί, από όλες τις παλαινοδίες στη διαχείριση αυτού του πράγματος. Διότι αυτή τη στιγμή νοσούν και μεταδίδουν όλοι. Και εμείς είμαστε εκτός υπηρεσίας ως επικίνδυνοι. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, τα ποσοστά εμβολιασμού μέσα στα νοσοκομεία ήταν 30-40%. Νοσούν και μεταδίδουν όλοι. Αλλά όχι με την ίδια συχνότητα, Το ίδιο ακριβώς. Οι μελέτες αυτό αποδεικνύουν. Με 25 impact factor, που είναι σαν να μιλάμε σε όρια αστροφυσικής για την ιατρική, αποδεικνύει ότι όλοι μεταδίδουν το ίδιο. Κάνετε λάθος, μην το ξαναπείτε. Είναι λάθος. Ναι. Κύριε Πατέρα, να ρωτήσω κάτι τώρα και την κυρία Τσαλουκίδου. Και με συγχωρείτε. Να ρωτήσω κάτι. Στις άλλες χώρες, όσοι υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε έχουν νοσήσει, όπως εσείς που είστε τώρα εδώ καλή ώρα, κύριε Πατέρα, ή που δεν έχουν νοσήσει, δεν ξέρω αν έχει νοσήσει. Όπως εγώ. Ναι. Αυτοί πήγαν σε αναστολή, τους είπαν ότι θα σας διώξουμε από τη δουλειά, θα φύγετε από το ΕΣΥ, όπως λένε εσάς. Τι είπαν εκεί? Κοιτάξτε να δείτε. Τι λέει η διεθνής εμπειρία, να το δούμε λίγο. Πουθενά δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στο δικό μας επίπεδο. Κανένας δεν εκδιώχθηκε αμυστή. Εμείς είμαστε άμυστοι και οι περισσότεροι των συναδέλφων 7 μήνες. Κανένας άλλος δεν υπήρξε στην κατάσταση των Ελλήνων υγειονομικών. Όσο και αν απειλήθηκαν, ακόμα και στην Αυστρία που ψηφίσανε ποινές υποχρεωτικότητες, τα ήραν πλέον. Με τις νέες επιστημονικές δεδομένα. Δηλαδή και εκεί εφαρμόσαν κάποια μέτρα έναντι των ανεμβολίας των υγειονομικών και μετά τα πήρανε πίσω. Απειλήσανε ότι θα απολύσουν και με πρόστιμο, αλλά αυτά δεν γίνανε ποτέ. Δεν εφαρμόστηκαν δηλαδή. Ποτέ. Δηλαδή συνεχίζουν συνάδελφοί σας, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι, να παρέχουν υπηρεσίες σε νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Επιστρέψανε στις εργασίες. Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ έχω τελέσει και στην Αγγλία ένα χρονικό διάστημα, δεν εμβολιάζεται. Κανείς, δεν υποχρεώνεται κανείς, δεν θέλει να κάνει κάποιος, δεν το κάνει. Απ' την άλλη όμως δουλεύει ανεμβολίαστος. Και το γνωρίζω πολύ καλά. Τώρα, επειδή δείξαμε και ένα βίντεο με αυτά που έχουμε μπροστά μας, ότι δεν θα υπάρχει το πιστοποιητικό πλέον για να χρειάζεται να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους στην εστίαση κτλ. Συζητιέται το αν θα πληρώσουν ή δεν θα πληρώσουν, μήπως πάει λίγο παραπίσω το πρόστιμο ή ανεμβολίαστε άνω των 60 ετών. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι τι γίνεται με εσάς. Ναι. Θα συνεχίσει η αναστολή σας και θα πάτε σε απόλυση, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Τι στάση κρατάει η κυβέρνηση, τι πληροφόρησε έχετε εσείς και αν είχατε το τελευταίο διάστημα κάποια επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την πολιτική ηγεσία? Λοιπόν, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι κατατέθηκε το νομοσχέδιο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη και παρατείνεται η αναστολή των υγειονομικών μέχρι τις 31/12/22. Άρα δεν θα απολυθείτε που σας λέγανε, δεν θα σας παρατείνουν σε αναστολή μέχρι 31/12. Και μάλιστα την απόλυση, να σας πω κάτι, οι πληροφορίες που έχουμε αλλά και με τους νομικούς με τους οποίους συζητάμε, δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι απλά πράγματα, η απόλυση δεν είναι αναστολή, ούτως ώστε να μπορούν να προβούν τόσο εύκολα σε μια διαδικασία απόλυσης. Οι υγειονομικοί είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας, οι συνάδελφοί μας είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Οι συζητήσεις που κάνανε με την ηγεσία, με την κυρία Γκάγκα συγκεκριμένα, δείχνουν, η κυρία Γκάγκα εκφέρει μία ελαφρώς διαφορετική άποψη σχετικά με τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς. Ο κύριος Πλεύρης φαίνεται ότι εμένει και μάλιστα με στοιχεία μισανθρωπισμού. Εμείς φωνάζουμε αυτή τη στιγμή και όλοι αντιλαμβάνονται ότι σαφώς δεν είμαστε επικίνδυνοι για το σύστημα. Ναι, και ένα τελευταίο ερώτημα από μένα και να δώσω το λόγο που αποκαταστήσαμε τη σύνδεση με την Δήμητρα τη Μακρή στη Θεσσαλονίκη, και της δώσουμε το λόγο να σχολιάσει και να ρωτήσει. Στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, στα ιδιωτικά νοσηλευτικά και τα λοιπά, ιδιώτες γιατροί, έχουμε
υγειονομικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι και παρέχουν υπηρεσίες. Όχι. Όχι, από όσο γνωρίζουμε, όχι, διότι ο νόμος ίσχυσε και για όλες τις ιδιωτικές μονάδες. Υπάρχει κάποιος γιατρός ο οποίος είναι ανεβολίαστος και να έχει ιατρείο και να πω εγώ μπορώ να τον επισκεφτώ? Θεωρητικά όχι. Κύριε Πατέρα, υπάρχει, έχετε κάποια ενημέρωση? Στα πλαίσια της γνώσης μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Και εγώ προσθέτω εδώ πέρα ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Εμένα οι αδερφές μου ασχολούνται και οι δύο, η μία είναι οδοντίατρος, η άλλη είναι διαιτολόγος. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν το γραφείο αν δεν έχουν όλα τα μέτρα, έτσι, και αν δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί, από τους πρώτους μάλιστα που εμβολιάστηκαν. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Εχθές ξεπεράσαμε τους 27.000 θανάτους ως χώρα. Επίσης έχουμε καθημερινά γύρω στα 26.000 κρούσματα. Θέλω να πω ότι αντίθετα με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Πατέρας, ότι η πανδημία είναι εδώ, δεν έχει τελειώσει. Και νομίζω ότι είναι και από συζητήσεις που έχουμε κάνει και με άλλους συναδέλφους σας υγειονομικούς, είναι προώρο να θεωρούμε λήξασα την πανδημία. Μήπως αυτό θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε ξανά το θέμα του εμβολιασμού, υπό την έννοια ότι πλέον είναι δισεκατομμύρια και οι δόσεις που έχουν χορηγηθεί. Και το ποσοστό, σύμφωνα και με τον Johns Hopkins, το χάρτη του πολύ σημαντικού αυτού πανεπιστημίου, ο οποίος συνεργάζεται και με το Lancet, το οποίο είναι επίσης ένα από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, δείχνει το ποσοστό των εμβολιασμένων να είναι κατά πολύ 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 μεγαλύτερο και σημαντικότερο και πιο ασφαλές από όλα τα υπόλοιπα, από όλους τους υπόλοιπους αριθμούς. Επιτρέπετε να απαντήσω, κύριε Καρυπίδη? Ναι, κύριε Πατέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις. Ήταν πάρα πολύ εύστοχες και μου δίδετε μια πάρα πολύ καλό βήμα για να πω το εξής. Σε μια χώρα που όλοι θάνατοι και με δείγματα COVID βαφτιστήκανε θάνατοι από COVID, στερούμε να σας πω του δικαιώματος το αν είναι αλήθεια αυτό που μου λέτε ή όχι. Αυτό μας είπε ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή. Ο δε κύριος Μητσοτάκης μας είπε, αποδείξτε μας με νούμερα εάν οι θάνατοι εκτός ΜΕΘ είναι θάνατοι εκτός ΜΕΘ και αν στη ΜΕΘ έχουν καλύτερη πορεία. Αγαπητή κυρία, με όλο το θάρρος, εγώ δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο για να αποδείξω ότι το εμβόλιο είναι χρήσιμο. Αντίθετα, θα ήθελα να πω το εξής. Τα παιδιά δεν νοσήσανε και δεν πεθάνανε ποτέ προς τι ο εμβολιασμός τους. Οι άνθρωποι που νοσήσανε δεν αποτελούν κίνδυνο στα πλαίσια του ότι όλοι μπορούν να μεταδώσουν, γιατί δεν θα ξανανοσήσουν με την ίδια ένταση. Σας το λέω και εγώ, έτσι το έχω περάσει. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να εμβολιαστούν? Η ανοσοποίηση είναι κάτι άλλο από τη στρατιωτικοποίηση και είναι κάτι άλλο από τη χειραγώγηση της πολιτικής του κόσμου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά κενά στο τι μπορεί να προσφέρει το εμβόλιο, στο ποιος πρέπει να εμβολιαστεί και στο τελικά τι θέλουμε να πετύχουμε. Όλα αυτά γίνανε μία σαλάτα για να υπηρετήσουν ένα πολιτικό σύστημα και το οποίο χειραγωγεί την ιατρική. Η ιατρική είναι τιτλοποιημένη. Μας είχα ζητήσει κάποτε μια συνέντευξη πριν 6 μήνες και τους είπαμε πρέπει η επιστήμη να είναι τιτλοποιημένη, όπως ήταν και προ-κορονοϊού. Ομάδες κινδύνου και αυτοί έχουν το δικαίωμα, εάν θέλουν, στα πλαίσια των ανθρωπίνων νόμων και της βιοειθικής, εφόσον μας αποδείξουν την αποτελεσματικότητα. Αυτό τώρα αποδεικνύεται. Η μελέτη που σας είπα ήταν το Ιανουαρίο του 2022. Εμάς μας ανησυχούν για το παράδειγμα που θα δώσουμε στους ασθενείς μας και το αν θα τους κάνουμε τελικά καλό ή κακό. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Ποιος μπορεί να το πει όμως? Ωραία. Κλείνουμε, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με το τραγικό δυστύχημα που είχαμε στο εργοστάσιο στα Γραβενά. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Βαγγέλη. Ναι, είναι η υπόθεση που σόκαρε την χώρα, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, και έγινε εδώ το περιστατικό το προχθεσινό με την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο κρητικών υλών στην Ιταία Γρεβενών, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο τριών νέων ανθρώπων. Υπό πλήρη εξέλιξη η διερεύνηση, η προσπάθεια διερεύνησης των αιτιών αυτού του δυστυχήματος. Ενημερωθήκαμε από τους αρμοδίους ότι οι υπεύθυνοι των ερευνών είναι ο στρατός και η αστυνομία. Όλοι όσοι μπορούσαν να προσφέρουν στο χώρο βρίσκονται εκεί για να γίνει αντιληπτό το πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Είναι πολλά τα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων, απαντήσεις που ζητούν και οι οικογένειες των νεκρών. Μάλιστα. Τώρα για την ασφάλεια στην εργασία, με δεδομένο και αυτό το περιστατικό, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, ο οποίος είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε στα Γραβενά. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος την βαθύτερη μας θλίψη για το δυστύχημα αυτό, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των σκοτωμένων εργαζομένων και τον βαθύ αποτροπιασμό μας που το 2022 σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πατρίδα μας, συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Εμείς έχουμε αναδείξει τον κίνδυνο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τις επικίνδυνες συνθήκες που δημιουργούνται και έχουμε κάνει τις αντίστοιχες προτάσεις. Βλέπετε να υπάρχει έλλειψη από την επιθεώρηση εργασίας, διότι πολλές δομές έχουν καταργηθεί, όπως τα γνωρίζετε. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη ελέγχων, πλαίσιο, θεσμικό. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Στοιμενίδη? Καταρχήν να πούμε ότι στα Γρεβενά δεν υπάρχει τμήμα τεχνικής επιθεώρησης. Δηλαδή έρχονται επιθεωρητές από την Κοζάνη για να κάνουν τον έλεγχο αυτό. Θα μου πείτε, είναι ένας μικρός τόπος τα Γρεβενά, αλλά αυτό συμβαίνει και σε μεγαλύτερους τόπους, όπως είναι η Κομοτηνή, ας πούμε. Υπάρχουν πολύ μικροί αριθμοί επιθεωρητών σε περιοχές που έχουν πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως είναι η Χαλκιδική ή όπως είναι οι Κυκλάδες. Όμως το βασικό θέμα για μας είναι η πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών θεσμικών καταστάσεων και συνθήκων. Δεν μπορούμε το 2022 σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας εθνική, να μην υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα ρυθμίζουν τους όρους με τους οποίους, όχι μόνο τους μισθολογικούς και αυτό, άρα τους όρους εργασίας των εργαζομένων σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπήρχε σύλλογος εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Δεν υπήρχε μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των εργαζομένων και του επιχειρηματία και της επιχείρησης για τον τρόπο με τον οποίο θα εργάζονται, για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρουν τις απόψεις τους για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τεχνικός και είναι και πολλά άλλα ζητήματα, ναι, τα οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Τεχνικός ασφαλείας, μέτρα ασφαλείας υπήρχαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο? Είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε τεχνικός ασφαλείας. Δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, στο οποίο απαιτούνται και ειδικές μελέτες και ειδικές επιστοποιήσεις. Είναι βέβαιο ότι θα υπήρχε τεχνικός ασφαλείας. Τεχνικός ασφαλείας υπάρχει σε ένα υπηρετικό κατάστημα με έναν υπάλληλο. Το θέμα είναι το πώς ουσιαστικά λειτουργούν τα ζητήματα και καλύπτονται τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Και εδώ δυστυχώς, εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν λειτουργήσαν καλά. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το ΦΛΑΣ και τον Νίκο τον Σπιτσέρη από το ΣΕΝΤΕΡ, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βαγγέλη, να ξεκινήσω με σένα. Ναι. Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε ανακριτές, είμαστε και αναρμόδιοι και δεν γνωρίζουμε πολλά για την υπόθεση αυτή. Απλώς το ρωτώ αν το γνωρίζετε, αν γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι στην εταιρεία αυτή, αν έχετε εικόνα για την καρτέλα ελέγχων της εταιρείας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο σε τόσο βαθύ
σε βάθος, μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όπως είναι αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας έχει αναφερθεί είναι ότι για τα θέματα Σεβέζο, γιατί είναι μια επιχείρηση η οποία υπόκειται και στον έλεγχο των πολύ επικίνδυνων επιχειρήσεων που ανήκουν στην συνθήκη Σεβέζο. Ότι εκεί γίνανε οι τελευταίοι έλεγχοι Οκτώβριο-Νοέμβριο, μας αναφέρθηκαν και μας αναφέρθηκαν ότι και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων από τα αρμόδια τμήματα επιθεώρησης εργασίας γίνονται επίσης συντακτικοί έλεγχοι. Αλλά εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχουν επιθεωρητές για να κάνουν τους ελέγχους και δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Όμως δεν είναι το θέμα το πώς θα κινηθεί περιφερειακά η κατάσταση, το πώς θα κινηθεί τοπικά. Αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι λείπει η πολιτική βούληση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πριν από 2 χρόνια η κυβέρνηση πήρε την ειδική γραμματεία της επιθεώρησης εργασίας και την έκανε γενική διεύθυνση. Την υποβάθμισε. Πριν από 8 μήνες με τον μαύρο αυτόν νόμο τον οποίο χαρακτηρίζουμε εμείς τον αντιεργατικό, πήρε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και το μετέφερε σε μια ανεξάρτητη αρχή, γεγονός που τον προσβάλαμε στα διεθνή δικαστήρια, το μετέφερε σε μια αυτόνομη ανεξάρτητη αρχή με μοναδικό σκοπό, κατά την εκτίμησή μας, την απέκδυση του πολιτικού κόστους και την καθημερινή διαχείριση αυτών των θεμάτων. Άρα, αυτό που λείπει είναι πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Και ξέρετε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα υγείας, ασφάλειας στην εργασία αντιμετωπίζονται στην εργασία, αντιμετωπίζονται σε συνεργασία εργαζομένων, επιχειρηματιών και κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα όπου όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει. Εδώ τώρα τι γίνεται? Είχαμε μια μεγάλη καταστροφή. Σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Έπαθε μια μεγάλη ζημιά μια επιχείρηση και η τοπική οικονομία. Δευτερεύον αυτό. Το σημαντικό είναι ότι σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Και υπάρχει και ένα μεγάλο πολιτικό πλήγμα στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει κάποιος που κερδίζει από αυτή την ιστορία. Αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την αποτροπή και την πρόληψη αυτών των καταστάσεων. Και να πάω και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Στοιμανίδη, σε κάθε περίπτωση μια μονάδα παραγωγής πυρομαχικών είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ένα τραγικό δυστύχημα σαν το συγκεκριμένο. Επειδή αναφερθήκατε στο μοντέλο αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πείτε μας λίγο ποιο είναι, αν υπάρχει ένα κυρίαρχο μοντέλο, πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους μονάδες οι οποίες αυτονόητα κρύβουν τέτοιους κινδύνους, ελοχεύουν τέτοιοι κίνδυνοι σε περίπτωση ενός δυστυχήματος. Κοιτάξτε, αυτή η μονάδα και αντίστοιχες μονάδες πρέπει εργονομικά και λειτουργικά να υπάρχει μια πρακτική εντός με λεπτομέρεια λειτουργίας χειρουργείου. Το παραμικρό λάθος που μπορεί να γίνει μπορεί να κοστίσει. Τώρα θα σας πάω στο εργονομικό και μετά θα συζητήσουμε το ευρύτερο. Δηλαδή το πώς είναι αποθηκευμένο το υλικό, το τι διάδρομοι κυκλοφορίας υπάρχουν, το πώς γίνεται η μετακίνηση των υλικών, το πόσους τόνους από το κάθε εκρηκτικό μπορούμε να βάλουμε σε κάθε σημείο την κάθε στιγμή, το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν στο κάθε σημείο την κάθε στιγμή, στο πόσες ώρες μπορούν να εργαστούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά λοιπόν είναι απλά ζητήματα που ένα λάθος αν γίνει, και θα σας πω μετά για το συγκεκριμένο περιστατικό, ένα λάθος αν γίνει, μετά μπορούμε να δημιουργήσει μια αλυσίδα και να δημιουργήσει μια τεράστια καταστροφή. Λοιπόν, όλα αυτά πώς τα βρίσκουμε? Καταρχήν, πρέπει να υπάρχουν όλες οι πιστοποιήσεις. Όλες οι πιστοποιήσεις και να λειτουργούν αυτές οι πιστοποιήσεις. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει οργανωμένο σύστημα
συνομιλίας των εργαζομένων με τους επιχειρηματίες, ώστε να μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, γιατί ξέρετε, υπάρχει κάποιος ο οποίος να μεταφέρει με καλύτερο και με πιο εύστοχο τρόπο στον επιχειρηματία τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά, ανά πάσα στιγμή στη δουλειά? Όχι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα διαλόγου και διαβούλευσης. Αν δεν υπάρχει σωματείο και πηγαίνει ένας εργαζόμενος, το πιο πιθανό να του πούνε εντάξει, το κάνουμε τώρα όπως είναι και το βλέπουμε την άλλη μέρα. Και επίσης κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, είναι η τακτικότατη εκπαίδευση σε όλα τα ζητήματα. Τακτική εκπαίδευση και στα θέματα παραγωγής και συσκευασίας, δηλαδή στα θέματα του πώς θα σταθούμε στο κομμάτι της παραγωγής του προϊόντος, αλλά τακτική εκπαίδευση και στα ζητήματα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Όλα αυτά γίνανε, θα τα δούμε. Θα τα δούμε αν γίναν όλα αυτά. Και να πω και κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο πληροφορίες που έχουμε από το Γρεβενά μας λένε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δυστύχημα, τρομακτικό δυστύχημα, έγινε στις 8 και 21 πρώτα λεπτά της Δευτέρας. Και ότι ο ένας από ο εργαζόμενος, γιατί ο ένας ήταν μέτοχος, ο άλλος ήταν προϊστάμενος, ο δεύτερος συνάδελφος και ο τρίτος ήταν εργαζόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο θάνατος δεν χωρίζει αφεντικά και εργαζόμενους. Αν κάτι δεν γίνεται καλά, πάμε όλοι χαμένοι. Αλλά η νομική ευθύνη είναι καθαρά της επιχείρησης. Αυτό θέλω να το καταθέσω. Λοιπόν, η πληροφορία που έχουμε είναι ότι έμεινε στη δουλειά λίγο παραπάνω ο εργαζόμενος, επειδή καθυστέρησαν κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι να γυρίσουν στη δουλειά. Αυτό είναι ένα σημείο που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, πόση ώρα έμεινε παραπάνω στη δουλειά ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, δουλεύοντας νυχτερινή βάρδια από την Κυριακή μέχρι την Δευτέρα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Να είστε καλά, κύριε Στοιμενίδη. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε στην Καβάλα και στον Νίκο τον Σπιτσέρη, όπου εν όψη της 25ης Μαρτίου πρέπει να υπάρξουν και οι σχετικές αγορές, αλλά δεν γίνονται αγορές. Νίκο. Όχι, δεν γίνονται αγορές. Πρόκειται για τις κλασικές αγορές που καλούνται να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά που συμμετέχουν στην παρέλαση. Με πάρα πολύ φιδό, ελάχιστη είναι η κίνηση στα αντίστοιχα καταστήματα. Ακόμη, αν και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν οι παρελάσεις, πολλοί πολίτες αμφιβάλλουν αν τελικά πραγματοποιηθούν. Έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί την ίστατη στιγμή κάτι να αλλάξει μετά από 2 χρόνια απαγόρευση των παρελάσεων. Και ισχύει και ό,τι ισχύει σε όλη την υπόλοιπη αγορά. Δεν κινείται φύλο, δεν υπάρχει ρευστό. Το λίπος που κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει, αντικειμενικά δεν φαίνεται να υπάρχει σε κανένα επίπεδο, και αυτή είναι η εικόνα και στα συγκεκριμένα καταστήματα εν ώψη της παρέλασης. Για να δούμε αυτή την εικόνα. Μειωμένο είναι το ενδιαφέρον των γονέων καταναλωτών για τον απαραίτητο ρουχισμό των μαθητών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Ο φόβος ότι μπορεί η παρέλαση των μαθητών να ακυρωθεί την τελευταία στιγμή, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα οικονομικά, κρατούν τις τσέπες των γονέων κλειστές μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο. Γενικά ο κόσμος είναι διστακτικός. Είτε παίρνει τηλέφωνο, είτε μου στέλνει μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, ή έρχεται και μου λέει έχετε, δεν έχετε, θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε. Το σκέφτονται, να πάρουμε, μήπως θα ακυρωθεί. Και φυσικά είναι και το οικονομικό, που ο άλλος τώρα για να πάρει 2-3 κομμάτια μαζί τέτοια εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως ο κόσμος είναι πάρα πολύ μαζεμένος. Πάρα πολύ μαζεμένος. Η συνταγή παραμένει πιστή εδώ και χρόνια, με το σκούρο μπλε παντελόνι, η φούστα αντίστοιχα και το λευκό πουκάμισο να είναι σταθερά. Σίγουρα παντελόνι, η φούστα μπλε, άσπρο πουκάμισο. Κάποια σχολεία έχουν και πουλοβεράκι αμάνικο, λίγα σχολεία βέβαια και αυτά. Αυτά είναι τα βασικά. Τώρα είναι και κάποια σχολεία που έχουν και μαύρο, μαύρη φούστα ή κάποια ριγέ φουλάρια, αλλά ακόμη δεν εμφανίστηκαν, δεν ξέρω τι θα γίνει τελευταίες μέρες. Η κατάσταση είναι όπως είναι και τα σχολεία προσπαθούν να κάνουν ό,τι πιο οικονομικό. Δηλαδή δεν αρχίζουν να αλλάζουν στολές τέτοιες εποχές και να πούνε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο. Ακολουθούν αυτά που είχαν και πέρσι και πρόπερσι.
Γιατί τώρα για να αλλάξει μια ολόκληρη στολή ένα σχολείο είναι πολύ μεγάλο κόστος. Οι περισσότεροι έχουν κάποια πράγματα ή τα έχουν πάρει από ένα φίλο, από ένα γνωστό ή έχει ο σύλλογος κάτι από φουλάρια και αξεσουάρ. Οπότε λίγο κάπως έτσι βολεύονται τα παιδιά. Σίγουρα όμως εμείς είμαστε έτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε τουλάχιστον από τα βασικά. Μπλε παντελόνια και φούστες, άσπρα πουκάμισα οπωσδήποτε και γραβάτες. Και γραβάτες και φουλάρια. Ο εμπορικός κόσμος πάντως συνεχίζει να πονάει οικονομικά, καθώς οι λογαριασμοί ρεύματος και η απογοητευτική κίνηση στην αγορά δημιουργούν αρνητικό κλίμα. Ένα πάρα πολύ σπασμένα. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να θέλει, αλλά δεν έχει όρεξη ούτε να κατέβει στην αγορά. Και ακόμη και όταν θα έρθει, κοιτάει διστακτικά, σαν να λέει τώρα θα ψωνίσω, να μην ψωνίσω, θα πληρώσω το ρεύμα. Αυτή η αβεβαιότητα μας έχει σκοτώσει. Δεν γίνεται. Ρεύμα, καλείστε να πληρώσετε κι εσείς, όχι μόνο στην οικογένειά σας, αλλά και εδώ στην επιχείρηση. Παντού. Παντού. Σίγουρα. Αν σκεφτείς ότι έχουμε βγει από τον προϋπολογισμό μας, δηλαδή στο σπίτι είναι τουλάχιστον 100 ευρώ επάνω το μήνα, στο μαγαζί είναι τουλάχιστον 100 ευρώ επάνω το μήνα, να μην πιάσουμε και τη πετρέλα, βενζίνη με τα μάξια πάνω κάτω, που η καβάλα δεν δύναται για να ακολουθήσει λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο. Σκέψου πόσο έξω έχουμε βγει από όλη αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουμε πια. Μάλιστα. Έχετε και το κομμάτι της βάφτισης. Μήπως αυτό θα σώσει την κατάσταση τελικά. Φέτος φαίνεται λίγο να. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος και για γάμους. Δες το κομμάτι του γάμου, ναι, φέτος έχουμε μπει πολύ δυναμικά. Έχουμε κλείσει δουλειές και υπάρχει ενδιαφέρον και κλείνουμε, αλλά ο κόσμος είναι διστακτικός. Διστακτικός γιατί σου λέει, θα έχω 500 άτομα, θα μας αφήσουνε, μήπως θα μας κλείσουνε, να κάνω προσκλήσεις, να κάνω μπουφέ. Εμείς είμαστε εδώ για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, από το πολύ χαμηλό budget μέχρι όσο θέλει ο καθένας. Από εκεί και πέρα θα πάμε. Όπως πάντα πράγματα, όπως πήγαμε και πέρσι, που δόξα τω Θεώ δουλέψαμε, όσο μπορούμε, μαζεμένα, διστακτικά και ανάλογα τι θέλει ο πελάτης. Να παραμείνουμε στην Καβάλα, να δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου. Νίκο. Παράταση ακούγεται για το φυσικό αέριο. Οι πολίτες υπομένουν την πολύ μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, που συνεπάγεται η διάνοιξη για τοποθέτηση των αγωγών για το φυσικό αέριο. Βεβαίως με αυτές τις τιμές αμφιβάλλει κανείς δικαίως για το τι θα συμβεί όταν τελικά συνδεθούν τα νοικοκυριά με το φυσικό αέριο, αλλά υπάρχει και ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η κατάσταση και το φυσικό αέριο θα αποδειχθεί της πράγμαση πολύ οικονομικότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι εργασίες για την εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου εντός του αστικού ισθού της Καβάλας. Το συνεργείο βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη, η οποία πλέον μοιάζει με ανοιχτό εργοτάξιο. Έχει αρκετές μέρες γιατί ξεκίνησε να αποτιβάσω κάτω. Ναι. Εδώ έχουμε γύρω στις δεύτερη εβδομάδα, είναι η τρίτη. Με ανοιχτό εργοτάξιο μοιάζει η οδός Κολοκοτρώνη λόγω των εργασιών τοποθέτησης φυσικού αερίου που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει. Παρόλα αυτά θα κάνουν υπομονή προκειμένου να εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο όταν έρθει η στιγμή. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ταλαιπωρία που υφίστανται κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους. Έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας. Εντελώς. Ενώ δεν πάβουν να υπάρχουν και εκείνοι που κάνουν υπομονή προκειμένου να εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο όταν αυτό δοθεί σε χρήση. Εντάξει, αυτό είναι καλό για όλους. Εγώ επειδή δεν κυκλοφορώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά ο κόσμος έχει πρόβλημα σίγουρα. Με το παρκάρισμα των οχημάτων και των αυτοκινήτων. Ναι, ναι. Ναι. Και το να έρθει. Ας πούμε ένα αυτοκίνητο, καταρχήν δεν έχει λεωφορείο. Και το ταξί ακόμη δυσκολεύεται. Οπότε κάπου πρέπει να περπατήσει ο πελάτης για να πάει στο. Είναι λίγο δύσκολο σίγουρα. Θα εκμεταλλευτείτε το φυσικό αέριο εφόσον έχει έρθει και στην περιοχή σας? Εξαρτάται από τις τιμές που θα έχει. Έχει ανέβει όπως τώρα, είναι τώρα, είναι απογοήτευση σχέτη.
Αν όμως αλλάξουν τα πράγματα, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Ναι, ναι, είναι κλειστά. Έρχονται από πίσω μεριά. Μάλιστα. Ναι. Όταν θα έρθει και στην περιοχή στο φυσικό αέριο, δεν ξέρω αν θα το εκμεταλλευτείτε, το έχετε σκεφτεί? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Βέβαια. Να σας πω, κλιματιστικά και με πέλετ, για να ζεσταθούμε. Είναι ασύμφορο οικονομικά αυτό. Λογικό δεν είναι, και ο χειμώνας φέτος ήταν πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει, τέλος. Θα εκμεταλλευτείτε το φυσικό αέριο όταν μπορέσετε? Ναι, σε ένα σπίτι που έχω, έχω ήδη δουλεύει με αέριο το σπίτι. Οικονομικό, ναι, βέβαια τώρα έχουν ανέβει. Ναι, ναι, αλλά τώρα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει με αυτά που παίζουν, ναι, κανένας δεν ξέρει. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίον, του Flash και του Σέντερ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.